Η χαρά και η ευτυχία. Για τον κάθε άνθρωπο έχει διαφορετική έννοια. Για κάποιον ίσω είναι το να τα έχει βρει με τον εαυτό του, ή το να έχει ένα ασφαλέ δίκτυο φίλων που τον αποδέχονται χωρί όρου, ή το να έχει την ελευθερία να ακολουθήσει και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Ανεξαρτήτως από το τι σημαίνει για σένα το να είσαι πιο χαρούμενο και ευτυχισμένο, το να έχει μια πιο γεμάτη ζωή είναι κάτι εφικτό. Συνήθω, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικέ μικρέ αλλαγέ στις καθημερινές σου συνήθειες. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου 10 πράγματα που μπορείς να κάνει για να είσαι πιο χαρούμενο. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Πολλές φορές είναι οι πιο μικρές, απλές πράξεις που μας ανεβάζουν την ψυχολογία και μας κάνουν πιο χαρούμενους. Αν κάποιος έχει διάθεση, μπορεί να σκεφτεί και να βρει εκατοντάδες τέτοιους τρόπους για να βελτιώσει τη διάθεσή του. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου 10 από αυτούς τους τρόπους. Πριν προχωρήσω όμως παρακάτω, γράψε μου στα σχόλια τι είναι κάτι που κάνει εσένα πιο χαρούμενο. Στο τέλος του βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου ποιο από αυτά τα 10 πράγματα είναι το αγαπημένο μου, οπότε δες το μέχρι το τέλος. Όχι ότι σε ενδιαφέρει, μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει καν ή μπορεί να πας κατευθείαν στο τέλος του βίντεο, αλλά σε κάθε περίπτωση δες το όλο μέχρι το τέλος. Οπότε πάρε χαρτί και στυλό ή άνοιξε τις σημειώσεις του κινητού σου και γράψε αυτά τα 10 πράγματα για να τα έχεις εύκολα όποτε τα χρειαστείς. Νούμερο 1. Διάβασε ένα καινούριο βιβλίο. Ένα από του καλύτερου τρόπου να βελτιώσει την ψυχολογία σου είναι να διεγείρει τη φαντασία σου. Η ανάγνωση ενό βιβλίου σε βοηθάει να δημιουργήσει νέε εικόνε στο μυαλό σου. Είναι σαν να μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Γι' αυτό εξάλλου λένε ότι τα βιβλία διευρύνουν του πνευματικού μα ορίζοντε. Και πρόσεξε, ακόμα και η ανάγνωση ενό κεφαλαίου μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσει τη διάθεσή σου κάποιε φορέ. Δεν είναι απαραίτητο να διαβάσει όλο το βιβλίο. Νούμερο 2. Κάνει γυμναστική. Η σωματική μα ευεξία επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία μα. Όπω έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνε, νου υγιή εν σώματι υγιή. Όταν το σώμα ασκείται, ο εγκέφαλο λειτουργεί πιο αποδοτικά. Επίση, μέσω τη άθληση αυξάνονται δύο βασικέ ορμόνε του οργανισμού μα, η σερωτονίνη και η ενδορφίνη, οι οποίε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάθεσή μα. Βέβαια, αν δεν είσαι αθλητικό τύπο, μην πιεστεί πάρα πολύ. Μπορεί να κάνει 2-3 απλέ ασκήσει για 5-10 λεπτά ή μπορεί να βγει έξω για jogging ή περπάτημα για 20-30 λεπτά 3 φορέ την εβδομάδα. Θα αρχίσει κατευθείαν να αισθάνεσαι καλύτερα. Νούμερο 3. Δε μία ταινία στο σπίτι σου. Οι ταινίε μα ανεβάζουν την ψυχολογία για πολλού λόγου. Μία φορά την εβδομάδα, θε μια ταινία με τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου ή με φίλου σου. Ο συνδυασμό ταινία και καλή παρέα είναι ιδανικό για τη διασκέδαση και την ικανοποίησή σου. Επίση, μια ταινία μπορεί να σε εμπνεύσει, να σου ξαναθυμίσει ποιε είναι οι δυνατότητέ σου, να σε γεμίσει με κίνητρο και θέληση. Τέτοιοι παράγοντε επηρεάζουν θετικά τη διάθεσή σου. Νούμερο 4. Ξεκίνε με καινούργια δραστηριότητα ή ένα νέο χόμπι. Πολλέ φορέ νιώθουμε έλλειψη χαρά και ικανοποίηση επειδή έχουμε ρουτινιάσει. Οι άνθρωποι έχουμε από τη φύση μα ανάγκη να κάνουμε πράγματα που μα ανανεώνουν. Μπορεί να ξεκινήσει να παίζει ένα μουσικό όργανο ή να κάνει μαθήματα δημιουργική γραφή ή φωτογραφία ή κέντημα. Οι επιλογέ είναι ατελείωτε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει όρεξη για αναζήτηση και ενασχόληση. Νούμερο 5. Πήγαινε μια βόλτα στη φύση, ιδανικά στην παραλία ή σε κάποιο δασάκι. Οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να ζουν κλεισμένοι μέσα σε πόλει. Το να ζει σε πόλη είναι κάτι πολύ λογικό επειδή υπάρχει εξέλιξη του πολιτισμού. Ωστόσο, πιστεύω πω ο άνθρωπο έχει ανάγκη την επαφή με τη φύση, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι όταν πηγαίνουν στην εξοχή νιώθουν πολύ καλύτερα. Αν βγει μια βόλτα στο δάσο ή στην παραλία, θα αισθανθεί πολύ πιο ήρεμο. Θα μπει μέσα σου καθαρό οξυγόνο. Να είσαι σίγουρο πω αυτή η διαδικασία θα μειώσει τι αρνητικέ σκέψει και το άγχο σου. Με αυτόν τον τρόπο θα νιώσει πολύ πιο χαρούμενο. Νούμερο 6. Μοίρα στο τηλέφωνο με κάποιο άτομο που συμπαθεί. Πολλέ φορέ, για να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση και τη χαρά μα, χρειάζεται να αλλάξουμε την εστίασή μα. Η συζήτηση με ένα άτομο που συμπαθεί θα σε βοηθήσει να αλλάξει την εστίασή σου και την οπτική σου για τα πράγματα. Πρώτον, γιατί θα ξεφύγει λίγο από τι δικέ σου σκέψει και θα ακούσει τα νέα και τι σκέψει κάποιου άλλου. Και δεύτερον, γιατί θα συζητήσει με αυτό το άτομο τα δικά σου θέματα και μπορεί να σου δώσει τη δική του οπτική. Μία οπτική που ίσω σε βοηθήσει να δει τα πράγματα πιο σφαιρικά. Όταν θα κλείσει το τηλέφωνο, σίγουρα θα νιώθει πιο ανάλαφρο. Νούμερο 7. Πιες το αγαπημένο σου ρόφημα. Κάποιε φορέ ένα ρόφημα που αγαπάμε είναι ικανό να μα αλλάξει την ψυχολογία. Καλά, σίγουρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατανάλωση τροφών ή ροφημάτων ω βασική μέθοδο βελτίωση τη ψυχολογία μα, αλλά είναι κάτι που βοηθάει. Σε πολλέ περιπτώσει, ένα ωραίο ρόφημα το πρωί, όπω ένα λαχταριστό καφέ ή το αγαπημένο σου τσάι, αν είσαι του τσαγιού, μπορεί να δώσει ένα δυναμικό ξεκίνημα στην ημέρα μα. Και για να έχει μια καλή μέρα, βοηθάει το να την ξεκινήσει με ανεβασμένη ψυχολογία. Αυτό το μικρό boost που θα σου δώσει το αγαπημένο σου ρόφημα μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να αποκτήσει θετική ορμή στην ημέρα σου. Μέρο τη δική μου πρωινή λειτουργία είναι να κάνω τον καφέ μου και να κάθομαι να διαβάζω ένα καλό βιβλίο. Νούμερο 8. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα ύπνου. Τι εννοώ με αυτό. Πολλέ φορέ, αν κοιμηθούμε ένα εικοσάλτο μισάωρο Κατά τη διάρκεια τη ημέρα μα βοηθάει να είμαστε πιο χαρούμενοι τελικά. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, όταν κοιμόμαστε, ο εγκέφαλο μα κάνει ένα διάλειμμα λειτουργία. Του επιτρέπουμε επίση για λίγα λεπτά να επεξεργαστεί τι σκέψει τη ημέρα. Αυτό το λεγόμενο power nap, για αυτά τα λίγα λεπτά μα επιτρέπει να συνεχίσουμε την ημέρα μα πολύ πιο συνειδητοποιημένοι και ξεκούραστοι. Προσοχή όμω, είναι σημαντικό να μην κοιμηθούμε παραπάνω από αυτή τη μισή ώρα ή τα 45 λεπτά γιατί τότε θα πέσουμε σε βαθύ ύπνο και όταν ξυπνήσουμε ίσως νιώθουμε ακόμα πιο κουρασμένοι. Νούμερο 9. Κάνε ένα ζεστό μπάνιο. Είναι ιδανικό για να μειώσει το στρες και το άγχος, τα οποία ξέρουμε όλοι ότι μειώνουν τη χαρά που έχουμε στη ζωή μας. Βάλε μια χαλαρή έτσι, μουσική που σου αρέσει ή βάλε να ακούσεις ένα podcast που σου αρέσει και άφησε τον εαυτό σου να χαλαρώσει στο ζεστό νερό. Θα δεις ότι με το που βγεις από το μπάνιο και φορέσεις καινούργια ρούχα, θα νιώσει άλλο άνθρωπο. Νούμερο 10. Κράτα ένα ημερολόγιο. Η χαρά πολλέ φορέ έρχεται από την ξεκάθαρη σκέψη και την απλότητα. Όταν γράφουμε τι σκέψει μα και τα συναισθήματά μα σε ένα ημερολόγιο, βοηθάμε το μυαλό μα να τα βάλει σε τάξη. Μέσα στην ημέρα, εξαιτία όλων αυτών που κάνουμε, είναι λογικό να επικρατεί σύγχυση στο μυαλό μα και μπορούμε να ξεχνάμε τι είναι πραγματικά σημαντικό και απαραίτητο για μα. Η καταγραφή των σκέψεών μα σε ένα ημερολόγιο είναι ένα ιδανικό τρόπο να ξαναβρούμε την κατεύθυνσή μα και με τον τρόπο αυτό την αυτοπεποίθηση και τη χαρά μα. Αυτά λοιπόν είναι 10 πράγματα που μπορεί να κάνει για να είσαι περισσότερο χαρούμενο. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, πατά like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το στο κόκκινο κουμπί, πατά και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει ειδοποιήσει. Γράψτε μου στα σχόλια. Ποιο είναι ένα πράγμα που κάνει εσύ για να είσαι περισσότερο χαρούμενο. Βάλει σε εφαρμογή κάποια ή κάποιε από αυτέ τι ιδέε και θα γίνει ο χαρούμενο. Είμαι ο Θοδωρή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.